Λοιπόν, δεν έχω Αντώνη Τρούπη σήμερα δίπλα μου. Έχω όμως έναν εξίσου έμπειρο στυλοβάτη της διοργάνωσης, τον Στέφανο Τεγκουλιαμπή. Πολλές καλησπέρες. Στο μικρόφωνο μίλα, Στέφανε. Πολλές καλησπέρες, πολλές καλησπέρες. Είναι έμπειρος γενικά μέχρι... Ναι, στη συνεντεύξη τώρα θέλουμε λίγο χρόνο. Με παραγάλεσε πάρα πολύ καιρό να μην έρθω, αλλά τελικά κατάφερα και ήρθα. Αλλά μου λέει τι θα γίνει κοπέλα μου, Απρίλης έχει έρθει, θα με φωνάξεις πια. Και λέω, Στέφανε, ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα. Θα μιλήσουμε για Development 2. Την ξέρω την κατηγορία αυτή. Έτσι. Παίζεις κιόλας. Πλέον όχι γιατί η ομάδα σου αποκλείστηκε. Καλό αυτό. Αλλά έχει περάσει. Να πούμε έχω λίγο... ακουμπήσει. Ακριβώς. Ναι. Να πούμε λίγο τους καλεσμένους μας και σιγά σιγά να πάμε στη ροή μας. Βεβαίως. Έχουμε. Μαρίνο Σιαπάνη. Πες μας μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και. Μιχάλη Δέτσι. Καλησπέρα στην παρέα. Μιράνχας. Και εθνικό στάρ. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε. Έτσι, χαμογελαστή. Είστε στους 8 καλύτερους, να πούμε, έτσι, οι ομάδες σας. Θα σχολιάσουμε αρχικά το τι έγινε στα νοκάουτ παιχνίδια των 16, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλους τους άλλους. Εσείς είχατε μόνο νοκάουτ παιχνίδια που θεωρητικά είναι πιο δύσκολα για όλους, είτε είσαι φαβορί είτε είσαι outsider, γιατί παίζει και λίγο ρόλο η μέρα που θα βρεθείς και εσύ παίζει μέρα. Και η ομάδα σου και τα σχετικά. Και μετά υπάρχει και το μονό ματς στη φάση της οκτάδας που είμαστε τώρα. Καλά πήγε νομίζω αυτό. Το πρώτος γύρος έπρεπε να είναι διπλά ματς γιατί να έχει πιο νόημα, ας πούμε, για τις ομάδες που γίγανε στις πιο πάνω θέσεις, αλλά μετά νομίζω το νοκάουτ είναι αυτό που έπρεπε και είναι τα ματς έτσι πολύ γαργαλιστικά για όλους μας και για εσάς που παίζετε και για εμάς που τα κάνουμε. Πείτε μας λίγο τη γνώμη σας για αυτό το format. Δηλαδή, σας άρεσε που υπήρχε νοκάουτ παιχνίδι, θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο? Μιχάλη, πάρε εσύ πρώτο στο λόγο. Καλά ήταν. Δεν είσαι και πολύ σίγουρος. Όχι, εντάξει. Το διπλό μάτς το πρώτο ήταν καλό. Να δούμε και την άλλη ομάδα πώς έχει, δεν τους ξέραμε από τον άλλο όμιλο. Θεωρώ ότι πήγαμε καλά. Τώρα να δούμε στα knockout. Το πρώτο το περάσαμε. Πάμε για το επόμενο. Θεωρείς, δεν θεωρείς, περάσατε. Οπότε νομίζω ότι ούτως ή άλλως φαίνεται ότι πήγατε καλά. Εσύ, Μαρίνο. Εντάξει, κοίτα, τα μονά μάτς δίνουν σίγουρα πιθανότητες στα outsider να κάνουν κάποια έκπληξη. Δηλαδή, δημιουργούν πιο πολύ ίντριγκα. Σε μια σειρά είναι πάντα πιο εύκολο αυτός που είναι καλύτερη ομάδα να κερδίσει. Τα μονά μάτς έχουν απουσίες την ημέρα του καθενός, οπότε νομίζω αξίζει. Δηλαδή, έδωσε κάτι στη διοργάνωση. Δίνει περισσότερες πιθανότητες ενώ εκατέρωθαν και στις δύο ομάδες. Στα outsider περισσότερο. Όχι, ενώ επειδή είναι η πιο αδύναμη ομάδα, αυτή που ξέρω, τερμάτισε πιο χαμηλά και το ένα και το άλλο, σε ένα μάτς, σε ένα βράδυ μπορεί να κερδίσει κάποιον καλύτερο. Θεωρητικά καλύτερο, έτσι πάντα. Είναι όλα στο γήπεδο, κρίνονται την ώρα που παίζεις. Και βαθμολογικά. Ναι, απλά είναι βαθμολογικά καλύτερο, αυτό εννοώ. Και οπότε αυτό δημιουργεί και μια ίντριγκα. Είναι λίγο σαν το NCAA. Ναι, κατάσταση. Που έχω μεγάλη εικόνα από το NCAA. Εγώ καμία. Προσωπικά. Αλλά έχει ωραίο δέντρο. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο με τα ζευγάρια στους 16. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε διαβάσει. Όχι. Έχουμε φέρει τα σκονάκια μας. Ωραία, τέλεια. Πάντως γουρλώσαν λίγο μάτια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τους Προμποράπτορς και το Scrooge. Θα ξεκινήσω με σένα, Μιχάλη, γιατί έχεις υπάρξει συμπαίκτης με την ομάδα αυτή. Πες μας λίγο δύο λόγια. Ναι, με τα παιδιά ήμασταν μαζί πέρυσι στην ίδια ομάδα. Είναι καλά παιδιά καταρχάς και πολύ καλοί παίχτες. Παίζουν καλό μπάσκετ. Το μάτς με τους Scrooge, από ό,τι είδα γιατί παρακολουθούσα, ήταν ντέρμπι μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο θεωρώ. Μετά όμως, δεν ξέρω, βγήκε η κούραση στου Scrooge. Βρήκαν τα πατήματά τους τα παιδιά. Η ποιότητα των προπονητών σίγουρα. Και ξεφύγανε και πήρανε τη νίκη. Έχει λυθεί, συγγνώμη τώρα, πρέπει να κάνω μια παρέμβαση τώρα πάνω σε αυτό. Έχει λυθεί, ας πούμε, ο μύθος γιατί, εφόσον είναι και καλά παιδιά, δεν είναι μαζί τα παιδιά στην ομάδα πλέον? Να μας απαντήσεις. Κοίταξε να δεις, ήμασταν πολλά άτομα. Και από ό,τι είδαμε, έγινε καλό και για αυτούς και για εμάς το ότι χωριστήκαμε. Δεν έχουμε παίξει τίποτα μπουνιές δηλαδή. Όχι, καμία σχέση. Αυτά θα τα πούμε μετά off the record. Οκ. Βαλέτζι σε ψάχνω. Εντάξει, χρειαζόταν θεωρώ να γίνει αυτό το πράγμα. Ήθελα ο καθένας το χρόνο του. Βαλέτζι over 4,5 λεπτά συνέντευξη πάντα. Δεν έχει να πει κάτι, αλλά over 4,5 λεπτά. Ναι, είναι.
φτώχει λίγο με την κάμερα, είναι. Τι θέλει, τι ζητάει. Μαρίνο, πες μας και εσύ κάτι για αυτό το ζευγάρι. Εγώ θεωρώ, να πάρω λίγο το λόγο, ότι πέρασε το φαβορί. Δηλαδή το ότι το Σκρούτς το πάλεψε για 3 δεκάλεπτα ήταν νομίζω μέχρι εκεί που μπορούσε. Δεν θεωρώ ότι είχε κάποια τύχη απέναντί τους και φάνηκε στο τέλος. Πες μας. Εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά κοιτώντας λίγο το σκορ και τα στατιστικά, που όπως λες το φαβορί πέρασε, είδα ότι είχαν πολύ καλύτερη δημιουργία, είχαν έλεγχο το rebound, οπότε μάλλον το πήραν το match με βάση αυτό. Δεν έχω δει καθόλου τις ομάδες, δεν τις έχω πετύχει ποτέ σε κάποιο όμιλο να παίξουμε μαζί, οπότε είναι δύο ομάδες που δεν έχω καμία εικόνα για να δηλώσουμε. Εντάξει, ο Raptors είναι και καινούργια ομάδα και είναι λογικό να μην την έχεις δει και μέσα στα χρόνια και το Scrooge πάντα ήταν νότια, οπότε ναι, δεν τους έχω πετύχει. Δεν υπήρξε κάποια διαστάδοση. Και καμία σχέση το φετινό Scrooge με το περσινό. Ναι. Το Scrooge έχει κάνει άλματα. Ναι. Αλκοολικός αστέρας, Real Madrid. Λοιπόν, προσέχετε τι θα πείτε καταρχάς, δυο σας. Όχι. Θα το πούμε. Όλα. Περίμενε λίγο. Ναι, μην προτρέχεις. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν η Real Madrid ήταν μαζεμένη, ο αλκοολικός αστέρας δεν θα είχε ελπίδες. Παρόλα αυτά, καλώς ή κακώς, ορίζονται τα μάτς. Όποιος μπορεί έρχεται, όποιος δεν μπορεί δεν έρχεται. Είναι ιστορία, δεν γράφουν παρόντες πάντα. Παίζουν ρόλο πάντα και οι απουσίες, δηλαδή δεν γίνεται να μειώσουμε την νίκη κανενός. Προφανώς. Έτσι. Προφανώς. Ο αλκοολικός αστέρας πέρασε, έπαιξε, έπαιξε με 5 άτομα εναντίον 4 στην παράταση, γιατί η Ρεμάλ δυστυχώς λόγω των απουσιών της έμεινε και με 4 άτομα. Προς τιμήν τους, η Ρεμάλ τους είπαν να παίξουν κανονικά με μια πεντάδα, όπως μας ενημέρωσε τον γκουρού εδώ πέρα. Τον γκουρού ξέρει καλύτερα. Ναι, ο αλκοολικός ήταν τυχερός σε αυτό το κομμάτι, πέρασε και είναι στις 8 καλύτερες. Και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο έλυσε λίγο την κατάρα της Ρεμάλ. Γιατί είπαμε όπου έπεφτε πάνω στη Ρεμάλ, τον μπελέκαγε. Το παιχνίδι για να συμπληρώσω είναι 8 πόντους 5 λεπτά πριν τελειώσει και 5 στο τελευταίο λεπτό υπέρ της Ρεμάλ. Βάζει ένα μεγάλο τρίποντο ο Αντωνόπουλος. Δύο βολές στο πρωτόπαπα που λέει ο Αντωνόπουλος δεν έχει βάλει ποτέ σε όλη τη σεζόν δύο ζευγάρι βολών. Βρήκε. Εντάξει, είπε μετά και μην υποτιμάτε την ομάδα μας. Δεν υποτιμούμε καμία ομάδα, να το πούμε, γιατί πραγματικά εγώ είμαι πρώτος που το λέω. Καμία ομάδα. Κάνουμε πλάκα, κάνουμε δημοσιογραφία πλάκα για να γελάμε και να περνάμε καλά. Λοιπόν, άξια λοιπόν ο αλκοολικός. Πέρασε. Έτσι έγραψε η ιστορία. Προχωράμε. Πείτε μας, Μαρίνο, πάρεις το λόγο τώρα για αυτό το ζευγάρι. Δεν έχεις ιδέα. Όχι, έχω ιδέα. Αφού με τους Ρεμάλ ήμασταν στον ίδιο όμιλο φέτος. Ναι. Και ήταν καλή ομάδα, τους είχαμε κερδίσει μια φορά, μια φορά χάσαμε. Πάντα πίστευω ότι είναι ομάδα που κερδίζεται άμα τη δουλέψεις λίγο. Τον αλκοολικό το θυμάμαι, είχαμε παίξει πέρσι. Πρέπει κάποια στιγμή πάλι ήμασταν μαζί σε κάποιο όμιλο, σε κάποια κατηγορία. Ναι. Εντάξει, άμα λέτε ότι δεν μαζευτήκαν, δεν έχω δει το ματς. Γιατί η Ρεμάλ ήταν καλή ομάδα, όντως, αλλά ήταν δομημένη σε συγκεκριμένα πράγματα που αν δεν μπορεί να τα κάνει, έχει θέματα. Δηλαδή, εμείς έτσι τους κερδίσαμε. Γιατί είχαμε κερδίσει το άμα τη ψηλό, όχι δύσκολα. Το άλλο το χάσαμε. Να συμπληρώσω λίγο για να μην παρεξηγηθούμε ότι και ο αλκοολικός και μια πολύ σημαντική απουσία του Παπασπύρου, όχι του Σπυρόπουλου που έλεγε ο Τρουμπή. Εντάξει, έχει δυσλεξία ο Τρουμπή. Είναι λίγο αλέφαντο Κραμανιστόπουλου. Νομίζω. Που μπερδεύει τα ονόματα. Και πέρασε κάτω το παιδί γιατί είπα θα ρίξει αχυλίου. Πολύ μεγάλη ζημιά. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό τον αλκοολικό, οπότε είχε και αυτό μια απουσία. Μιχάλη. Πες μας, Μιχάλη, εσύ για αυτό το ζευγάρι. Περαστικά για μένα στο Παπασπύρο. Τον αλκοολικό τον ξέρουμε, ήταν στον ομιλό μας, πολύ καλή ομάδα. Μας κέρδισε και στα δύο παιχνίδια. Εντάξει, το ένα το παιχνίδι ήμασταν μόνο 5. Μας ρίξανε καμιά τριανταριά στο κεφάλι. από αυτά που είπατε, γιατί και εγώ δεν το είδα το παιχνίδι, αφού υπήρχαν τόσες πολλές απουσίες, είναι αυτό που λέμε και στη μέρα να σου κάτσει. Δίκαια θεωρώ ότι ναι, δίκαια, πέρασε το ο αλκοολικός. Λοιπόν, το επόμενο ζευγάρι είναι η West Side με τους Undrafted. Είχαμε πει ότι εδώ πέρα σίγουρα θα δούμε πάρα πολύ χαμηλό σκορ. Ναι. Αυτή τη στιγμή που η Undrafted είναι η πρώτη αμυντικά ομάδα της διοργάνωσης. Έτσι, δηλαδή αν δεν βάλεις από 50 πόντους και πάνω, δεν κερδίζεις το Undrafted. Η West Side κομπλέ, ναι, η West Side βάλανε 50, όσο δηλαδή χρειαζόντουσαν για να περάσουν αυτό το πράγμα, έτσι. Τον Undrafted και να τους πετάξουν απ' έξω. West Side τρομερό step up, Ναι. Πολύ κλειστό μάτς, δύσκολο μάτς, πολύ κοντά μεταξύ τους οι ομάδες που το λένε.
West Side περάσανε. Θεωρώ ότι ήταν ένα κλικ παραπάνω για να περάσουνε. Και εδώ πέρασε ο λίγο πιο ισχυρός, θεωρώ. Παιδιά, πείτε μας δύο λόγια για το ζευγάρι αυτό. Μιχάλη, ξεκίνα εσύ. Undrafted, όπως είπες, πάρα πολύ καλή ομάδα στην άμυνα. Τους ξέρουμε και από πέρυσι που ήμασταν στον ίδιο όμιλο. Θεωρώ ότι... Πες, μην τρέπεσαι, πες. Εντάξει, πες λίγο εσύ Μαρίνα. Έχουμε κάποιο μπιφ εδώ. Συνέβη κάτι που δεν ξέρω, πείτε μου δηλαδή. Κανένα. Να πω λίγο στο νόημα. Πες ως Μαρίνα εσύ. Να φράξουμε ένα γιατρό κάτι. Σε τόνι. Κοίτα, Γουέσσα ήταν στον όμιλό μας κι αυτή. Αν θυμάμαι καλά, ένα κερδίσαμε, ένα χάσαμε. Νομίζω αυτό που χάσαμε το χάσαμε και στην παράταση. Ένα μάτς που μπαίνανε τρίποντα, ισοφαρίζανε ο ένας τρίποντο, άλλο ισοφαρίζανε. Είχε γίνει ένα grand guignol μάτς. Καλή ομάδα στη μέρα της. Μάλλον δίκαια περάσανε, ξέρω εγώ, για να κερδίσουν. Ναι. Είναι ότι. Αλλά δεν το έχω δει το μάτς. Θυμάμαι ότι ήταν μια ομάδα. Αυτοί τους ρίξανε στο ρυθμό τους. Γιατί γενικά οι West Side βάζουν. Έχουν σκορ. Σπάρουν γενικά πολύ. Δεν είναι δηλαδή ομάδα του 45-50. Okay. Γενικά. Οπότε οι Undrafted τους ρίξανε στο ρυθμό τους. Κατάφεραν όμως οι West Side. Στις λεπτομέρειες. Μα είναι ντέρμπι λεπτομεριών αυτό. Ξεκάθαρα. Γενικά είναι σκληρή ομάδα και τα μάτς τα παλεύουν μέχρι τέλους. Δηλαδή θυμάμαι και στο ένα δικό μας. Μεγάλα παιδιά, είναι σκληροτράχυλοι. Εντάξει, είχαν τερματίσει και ψηλά στον όμιλο. Καλή ομάδα. Οι Undrafted, να πούμε ότι πήρανε την πρόκριση φέτος για την άνοδο που... Πέρσι ξέρετε τι έχει συμβεί, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Κάνε λίγο, έρχονται σιγά σιγά ότι ταξίζαν και τα παιδιά από πέρυσι να ανέβουνε. Όπως και εμείς. το χάσαμε στο τελευταίο λεπτό. Δεν το πιάσα αυτό το μικρόφωνο, ναι. Εντάξει, τα καταφέρανε, μπράβο τους. Τώρα το ότι δεν προχωρήσανε, εντάξει. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Δηλαδή, πέρσι. Σε 4 χρόνια πάνω το πρωτάθλημα. Σε αυτό. Σοκαριστήκανε πέρσι, ανεβήκανε φέτος. Του χρόνου θα φτάσουν ίσως και στους 8 και αυτό και ποιος ξέρει. Σε 4 χρόνια νομίζω ότι θα είναι πρωτάθλημα σίγουρα. Λοιπόν. Βάσει πιθανότητων. Black Mappa, Porto Raptors. Αλλά δεν έγινε. Το Black Mappa έχει κάνει την έκπληξη απέναντι στα βουνά. Με απουσία. Την έκπληξη όλου του πρωτάθλημα. Okay, ναι, ναι. Αλλά το είπα και στο προηγούμενο ότι δεν θεωρούσε ότι έχουν ελπίδες απέναντι στους Porto Raptors. Στους Porto Raptors στη μέρα τους, γιατί. Δηλαδή. Βάλαν τα παιδιά, βάλαν από τα 6.75, δεν σταμάτησε. Ο Σιαγάμης και ο Σιουλής από 6. Ναι. Okay. Τους κατατροπώσανε. Και βρέθηκαν στους 8. Μιχάλη, Porto Raptors, Black Mappa. Για πάμε. Porto Raptors, δεν τους ξέρω. Με Black Mappa, πολύ καλή ομάδα. Είχαμε παίξει και στο καλοκαιρινό πέρυσι και στα δύο μάτς φέτος. Έχουν πάρει τα δύο από τα τρία. Στο ένα το πήγαμε στην παράταση και καταφέραμε και το κερδίσαμε. Δυνατή ομάδα. Πολύ καλοί παίχτες. Τώρα αυτό που είπατε για τους Porto Raptors είναι αυτό με τη μέρα τους, ότι τους μπήκαν πολύ, πάρα πολλά σουτ. Το είπατε είναι επειδή είμαστε δύο, έτσι, όχι... Ναι, όχι. Αρχίζω και φοβάμαι. Εντάξει, είπαμε, είναι αυτά τα μονά μάτς που δεν ξέρεις ποιος θα έρθει στη μέρα του, θα είναι καλό στο γήπεδο και θα του... Οι Porto Raptors ήταν και στη μέρα τους και στη νύχτα τους. Εντάξει, και βαθμολογικά έχουν διαφορά οι ομάδες. Okay. Δεν είναι θέμα μόνο μέρας εδώ πέρα. Δηλαδή, οι Porto Raptors τερματίσαν και στις πρώτες θέσεις. Το Black Mappa μπήκε τελευταία αγωνιστική στα play-off παρά το μηδενισμό του. Οπότε θεωρώ δηλαδή ότι θα ήταν λίγο σε εισαγωγικά άδικο αν μέναν έξω οι Porto Raptors και περνούσε το Black Mappa. Δεν έχω παρακολουθήσει, γι' αυτό δεν ξέρω. Βάσει σταθερότητα όλη τη σεζόν και τα σχετικά. Οπότε αυτό από μένα. Flink Tropics, Ανακασιακός. Α, είσαι και. Συγγνώμη, πάμε, πες. Έχεις δίκιο. Λέω, άμα δεν θες. Παρασύραμε, ρε παιδί μου, και παρασύραμε. Όταν μιλάω πολύ, παρασύραμε. Πες. Αυτό το ξέραμε. Έχεις δίκιο. Εντάξει, άμα θέλεις, μπορώ να. Εννοείται, Μαρίνο, πες μου. Επειδή δεν τους ξέρω όλους αυτούς, τους ξέρω τουλάχιστον να λέω και τους ξέρω εκεί που δεν ξέρω, ας πήδαμε. Πες Μαρίνο, συγγνώμη, απολογούμε, αυτομαστιγώνομαι. Δεν ακούστηκε ωραίο ισχύ. Αυτομαστιγώνομαι. Το βλέπουμε όλοι, εδώ τουλάχιστον.
Ποιο είναι το μάτς? Α, Black Mamba, Porto Raftos. Black Mamba δεν τους ξέρω τα παιδιά. Η Porto Raftos είναι όντως καλή ομάδα άμα βρεθούν στη μέρα τους. Με εμάς τη μία φορά που βρεθήκαν στη μέρα τους μας κερδίσαν ψηλό εύκολα. Την άλλη που δεν βρεθήκαν στη μέρα τους τους κερδίσαμε εμείς. Είναι αθλητικοί, έχουν και το τρίποντο. Πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες τρέχουν. Εντάξει, τα πιτσιρικάδες δεν τα φοβάμαι. αλλά είναι καλή ομάδα τους. Δηλαδή τη μέρα που θα βάλουν δεν τους αντιμετωπίζει εύκολα γιατί πρέπει να μαρκάρεις δυνατά στην περιφέρεια. Δεν είναι και εύκολο να είσαι κοντά σε όλα τα σουτ. Ισχύει. Οπότε ναι. Βομβαρδίζουν γενικά. Τώρα θα πάω στο Flint Tropics ανακασιακό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Α, όχι, από εσά να ξεκινήσουμε όμως για να μην σε ξεχάσουμε. Πάμε, Μαρίνο, για ξεκινάμε. Λοιπόν, ήταν νομίζω καθομολογίαν και πριν γίνει αυτό το match το πιο δύσκολο ζευγάρωμα, ναι. Το πιο δυνατό ζευγάρωμα. Και το άδικο για του Flint Tropics που βγήκαν πρώτοι και πέσανε με μια ομάδα η οποία. Εντάξει, από το δεύτερο γύρο και μετά, ας πούμε, έχει κάνει. Να πούμε ότι επειδή λέμε όλοι ότι κερδίζουν, γιατί κοιτάνε τις απουσίες των ολωνών κλπ. Ο Ανακασιακός, αν δεν κάνω λάθος, παρατάχθηκε χωρίς τον Σμάγκιν. Ναι, τον οποίο Σμάγκιν μόνο τον έχω ακούσει, δεν έχω δει καθόλου. Και έχω ακούσει για άλλα πράγματα. Ο τύπος είναι ένας φοβερός παίκτης, ψηλός, ο οποίος είναι κόσμιο για την κατηγορία και είναι πολύ πολύ τυχερός ο Ανακασιακός που τον έχει. Και παρότι έλειψε, οι Flink Tropics κατάφεραν και κάλυψαν, υπερκάλυψαν μάλλον, την απουσία του. Δεν έλειψε όλο το μάτσο, νομίζω. Αυτό που λες εσύ είναι στο προηγούμενο που είσαι στο ημίχρονο. Αυτό δεν έχει έρθει ο Σμάγκιν. Οπότε εγώ που έκανα αντίπαλος μπορεί να... Ο Σιαπατόρης έχει πάρει, έβαλε 30 πόντους ο τύπος. Και πέταξε τους Flink Tropics εκτός. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το ζευγάρι δεν υπήρχε φαβόρη και outsider. Πέρασε αυτός που ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες. Όποιος και να περνούσε θα ήταν δίκαιο. Ναι. Παιδιά, πάμε σε εσάς. Μαρίνο, ξεκίνα πρώτος. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Κλικερία. Ότι ήταν ένα δύσκολο ζευγάρι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πες ότι πετάξαν έξω ένα πετάξαν δύσκολο, έξω αντίπαλο, ένα για αντίπαλο για μας. Έτσι, ναι. Όποιος και να είπε αυτά, είναι για σας τύχη. Καλά, που δεν θα πέσετε πάνω τους. Εκεί που πέσαμε εμείς τώρα, άστο. Τα πούμε μετά. Μιχάλη, πάμε. Για να ήρθε το σκορ τόσο κοντά, σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ δυνατό το match. Έχει πει εικόνα και εσύ. Ο Ανακασιακός, παίξαμε ένα παιχνίδι φέτος μαζί, γιατί στο πρώτο δεν καταφέραμε να βρεθούμε. Είχε Ολυμπιακό και... Είχε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ήθελα δεν να δουν θυμάμαι την γιατί θυμάμαι εγώ, είχε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ήθελα να δουν την κροτίδα από κοντά. Α, αυτό πήγανε, ήτανε. Φάγανε το 3-0 στα δικαστήρια, φάγανε και το μείον 1 και όλα καλά, συνεχίζουμε. Πάμε. Το μάτσο που πέτυξαμε μεταξύ μας το χάσαμε, με κάτι εκεί παρατράγουδα, εντάξει, καλά να είμαστε. Παρατράγουδα, ναι, αυτά μας αρέσει να είμαστε. Λίγο, ναι, εντάξει, είπαμε off the record αυτά. Να κάνουμε λίγο νούμερο. Να κάνουμε λίγο νούμερο. Τι έγινε μεταξύ σας, τι συνέβη. Ήταν δυνατό το ματσάκι. Δυνατό, δεν... Φάγαμε ξύλο, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Σε μετάφραση ελεύθερη. Όπως είπατε, πρέπει να ήταν πάρα πολύ. Και ο Σμάγκιν είναι καλός παίκτης. Τον έχω δει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά αφού έλειπε και καταφέραν τα παιδιά, πάλι μπράβο τους. Βγάλανε μια ομάδα που η οποία τελείωσε πρώτη στον όμιλό της. Με αυτό λέω ότι δεν άρχισε και οι Flint Tropics πέσανε τον Ανακασιακό βάσει βαθμολογίας και πέσανε μια πολύ καλή ομάδα. Ισχύει. Θα πάω λίγο στην έκπληξη, όχι στην έκπληξη το οποίος πέρασε, στην αγωνιστική έκπληξη των Friends με τα παντζεράκια. Αγωνιστική λόγω διαφοράς. Ναι, τα παντζεράκια παιδιά ήταν λες και βρισκόντουσαν πρώτη φορά στο γήπεδο. Ότι δεν είχαν ξαναπαίξει αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους, δεν μπορούσαν να κάνουν δεύτερη πάσα. Δεν μπορούσαν να βάλουν καλάθι με τίποτα. Ναι, έχουν κλείνει εικόνα γιατί ήμασταν εκεί, εγώ το έκανα το μάτς. Δηλαδή τώρα 26 πόντι είναι πολύ λίγο. Είπα την άποψή μου στον coach. Τι μου φταίξε εμένα λίγο και το είπα γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Λέω ότι καμιά φορά το μεγάλο ρόστερ, δηλαδή το 10-12 άτομα, είναι καλό-κακό. Γιατί πάνε όλοι, θέλουν να παίξουν όλοι. Δηλαδή έχει κάνει στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο που ουσιαστικά εκεί έχουν πνίξει οι φρέντες τα παντζελάκια, έχει αλλαγές κάθε 2-3 λεπτά. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να βρει ρυθμό. Οπότε νομίζω ότι αυτός αποσυντονίζει εντελώς, έφυγε διαφορά. Τα παιδιά κάνανε full press όλο το γήπεδο. Αυτό είναι tip για σένα, Μαρίνο. Πιέζαν σε όλο το γήπεδο. Έχουν και τα δύο ψηλά παιδιά τα οποία. Που είναι πολύ δυνατά, αποστάρουν, μπαίνουν, κάνουν, ράνουν και το μάτς τελείωσε δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες.
γίνει. Εγώ πίστευα ότι θα περάσουν οι Friends, το είπα κιόλας, αλλά δεν πίστευα ότι θα κάνουν ένα τέτοιο μεγάλο περίπατο. Περίπατο. Μιχάλη, πες μας δύο λόγια. Και για μένα ήταν έκπληξη το σκορ, δηλαδή 50-26. Είναι πολύ καλή ομάδα τα Παντζεράκια. Το 26 είδαμε φέτος, μας κερδίσανε και στα δύο παιχνίδια. Έχουν πολύ καλό, γυρίζουν την μπάλα πολύ ωραία. Νέοι, τρέχουν, πιέζουν. Αλλά από ό,τι έχω ακούσει και για τους Friends, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τελείωσαν και αυτοί πρώτοι στον όμιλό τους. Οπότε αφού οι άλλοι βρεθήκαν σε κακή μέρα, είναι γι' αυτό που λες ότι άμα παίζουν όλοι, χάνεις το ρυθμό σου. Δεν μπορεί, μάλλον δεν το βρίσκεις ποτέ το ρυθμό σου. Έτσι τους καταφέρανε και τους περάσανε. Ναι, έφυγε λαλέπω νωρίς το μάτς, δεν είχε... Όχι, με το που κατάλαβα, νομίζω οι Friends ότι οι άλλοι έχουν έρθει μαγκωμένοι. Τίποτα, μύρισαν αίμα και... Ναι, και τους κατασπάραξαν. Μαρίνο. Εντάξει, εγώ τους Friends τους ξέρω καλά, τους παίξαμε δύο φορές. Φέτος είναι η μόνη ομάδα μας κέρδισε δύο φορές. Είδα και... πρέπει να είδα τρίτο, τέταρτο δεκάλεπτο. Τέταρτο δεκάλεπτο είδα δηλαδή. Σίγουρα είδα. Τέταρτο είδα σίγουρα, ναι. Δεν θυμάμαι αν ήρθα από το τρίτο. Σπιστό μάτσι δεν ζούμε όσες δηλαδή. Ναι, όταν ήρθα δεν υπήρχε πολύ τέτοιο. Γενικά οι Friends έχουν μεγάλο ρόστερ, πιέζουν πολύ, είναι δυνατά παιδιά. Έχουν και τακτική, ξέρουν πώς να στηθούν μες στο γήπεδο. Είναι μια δύσκολη ομάδα. Έχουν και τους ψηλούς που είναι δύσκολο να τους. Αν δεν σου μπουν τα σουτ, είσαι καταδικασμένος, γιατί μέσα είναι πολύ δύσκολο να σκοράρεις. Είναι περίεργη ψηλή, δεν είναι κλασική ψηλή. Είναι... Δεν ξέρω, δεν είμαι ψηλός. Όχι, λέω είναι περίεργη ψηλή, δεν είναι υψηλή δική σου, ας πούμε. Όχι, δεν είναι. Είναι περίεργη ψηλή, είναι λίγο. Κατεβάζουν, γυρίζουν την μπάλα, λίγο περίεργα. Ναι, ναι, είναι περίεργα. Λίγο... Ναι, όντως. Εμείς δυσκολευθήκαμε πολύ, ειδικά στο δεύτερο μάτς, χάσαμε κάτω χέρια. Στο πρώτο κάτι κάναμε. Απλά είχα τραυματιστεί εγώ και δεν πολύ έπαιξα. Είναι όμως πολύ καλή ομάδα και παίζουν πολύ καλή άμυνα και οργανωμένη άμυνα. Πιέζουν πολύ. Και είδα ότι είχαν και άλλους παίχτες τώρα. Είχαν κανένα δύο που δεν τους είχα δει εγώ. Ένα playmaker που δεν είχα δει. Μέσα που, είναι, που έχουν παίξει λίτα, ας πούμε. Ναι. Και πάμε τώρα στα δικά σας. Θα ξεκινήσουμε με τα μπιράνχας και τον τρίτο φύλλο. Εγώ είχα πει ότι είναι ένα ματσάρισμα το οποίο ταιριάζαν οι ομάδες μεταξύ τους. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Συμφωνώ. Είχατε όμως πολύ καλύτερο ρυθμό, πολύ καλύτερη ροή, σταθερότητα, μεγαλύτερα από αυτούς και δικαίως πήρατε την πρόκριση. Πες μας δύο λόγια λίγο για το μάτς που το είδες κιόλας από μέσα. Και αν τα έχετε ακτιλουργό, δεν έχετε και ένα, με το νούμερο 10, ο κύριος. Α, ποιος είναι αυτός, ο κύριος, ο μάγος. Καινούργιο απόκτημα. Ναι. Πάμε. Ωραίο μάτς, μπήκαμε καλά, στο πρώτο δεκάλεπτο... Βρήκανε και οι άλλοι το ρυθμό τους λίγο, μάλλον στο δεύτερο δεκάλεπτο και περάσανε για λίγο μπροστά. Αλλά μετά με μπροστάρι Χαϊδάκη και Ευαγγέλου. Έχουμε και το τάγκ στο Γκίρκο εκεί πέρα που σαρώνει κάτω από τη ρακέτα. Θεωρώ ότι γυρίσαμε πάρα πολύ ωραία την μπάλα, παίξαμε πάρα πολύ ωραία. Και γενικώς και η άμυνα όπως και με τους άλλους Super Lions, έχουμε παίξει τρία τελευταία παιχνίδια, τρομερή άμυνα. Που άμυνα γενικά δεν είναι, δεν είστε και πολύ φαν. Δεν είναι, αλλά τώρα το έχουμε βάλει και αυτό στο πρόγραμμα. Ξέρεις γιατί γίνεται την κλεγερία. Όλο αυτό έχει γίνει για σένα. Κύριος Μπαλατσούκας, όλη τη χρονιά μας λέει ότι θέλουμε να αποδείξουμε την κλεγερία. Θέλουμε να αποδείξουμε την κλεγερία. Τα παχώ, μπορείτε να πάτε τώρα πάνω. Έχω βάλει Λία και μιλάει στην κάμερα, τα λέει πολύ ωραία. Όλη τη χρονιά την κλεγερία μου λέγανε. Και θεωρώ ότι. Εντάξει, ξέφυγε η διαφορά, αλλά. Είχαμε βρει πολύ καλό ρυθμό. Πήγαινε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Βάλαν κάποια μακρινά σου τα παιδιά, το ξαναφέρανε κοντά, αλλά πιστεύω ήμασταν σε πολύ καλή μέρα. Βάζουν γενικά και αυτοί, ναι, βάζουν. Και καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση. Να πω ότι το team μας μετά το μάτς αυτό χρειάστηκε κολλήρια και τους είχαμε όλη νύχτα γιατί ήσασταν ρόζο ένας, ρόζο άλλος. Τα παιδιά ήταν λες και ήταν 12 ώρες. Εντάξει, έχουμε και λίγο μπλε. Μισό. Όχι, φορέσανε μαύρες μπλούζες. Ήταν μια ταλαιπώρια. Αυτό θέλω να πω. Μαρίνο, πες μας κάτι για αυτούς. Για αυτούς. Για αυτούς. Εγώ να πω χαίρομαι που περάσαν τα παιδιά γιατί το τρίτο φίλο είναι η μόνη ομάδα μας έχει κερδίσει και τις δύο φορές φέτος. Και οι Friends είπες πριν. Α, και οι Friends, ναι. Εντάξει, οι Friends είναι πολύ καλοί. Δεν τους μετράω. Α, εννοείται. Από τους μικρομεσαίους ήταν. Από τους μικρομεσαίους. Α, ωραία. Που είναι περίπου στην ίδια μοίρα με εμάς. Οι άλλοι είχαν πολύ περισσότερες νίκες. Οπότε σου έκανε χάρη. Χάρη μου έκανε, ναι, πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρω πότε μας πετυχαίνουν, μας κερδίζουν. Και πρόπερση μας κερδίζουν. Όποτε μας βρίσκουν. Είσαι πελάτης δηλαδή. Πελάτης κανονικός. Ναι, δεν έχουμε βρει τρόπο. Με ετοιμολόγιο ή χωρίς. Εντάξει, λιψηλό μαύρα. Έχουμε. Και έχουμε εθνικό σταρ καμπέον με το μικρό κόσμο. Ήσουν
Πάρα πολύ τυχερός. Έλειπε ο Λευτέρης ο Περάκης. Νόμιζα θα πει μου ήσουν πάρα πολύ ήρεμος. Όχι, όχι. Ήρεμος ήσουν γιατί έβλεπες ότι το παιχνίδι το έχεις. Δεν χρειάζεται. Εκτός από μια στιγμή που ξέφυγε λίγο. Να κουραστείς. Time out στο πρώτο λεπτό. Το τρίτο λεπτό. Τους χρειαζόταν. Τους χρειαζόταν. Ήρθαν έξι οι αντίπαλοι. Ήσασταν πλήρεις εσείς. Να αρχόντσαν και είναι πλήρης, δεν είναι πλήρης. Εμείς πλήρης. Δεν είναι πλήρης. Ούτε απ' έξω. Έχουν δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Επειδή και εγώ τα ξέρω καλά τα παιδιά. Σε γύρω σε αυτό. Ποιον, επειδή έλειπε ο Μαρινός. Όχι, εμένα δεν με μετράει. Καλύτερο. Δεν με μετράει. Ο Μαρινός ήταν εκεί. Και θα μείνει έξω μέχρι και τον τελικό. Για να δούμε. Ποιο τελικό. Και καλά λέω ότι. Έλα, πιάσε λίγο το παλμό. Λοιπόν, είναι ο Βαλμάς, ο οποίος είναι εξαιρετικός ο Βαλμάς. Χριστόφορος καλά. Ο Χριστόφορος, ναι, που είναι από τους πρώτους σκόρερ μας. Και είναι και το τρελοκαμπεώνε, ο Νίκος Ζουρίδης. Ο Νίκος Ζουρίδης, επίσης φοβερός γιατί παίζει 3-4. Έχει ενέργεια, τρέχει, πάντα. Δηλαδή είναι δύο ψήσεις οι οποίες είναι. Θα τους δίνανε ένα πουσάρισμα από πάνω γιατί, όπως είπα και εγώ στο Μαρίνο. Έχουν παίξει τα play-off αυτοί. Ο Βαλμάς έχει να παίξει όλη τη χρονιά. Την έχασε, έπαθε ένα τραύμα στον προσαγωγό, θλάση κτλ. Σε ένα μάτς που γλίστραγε το γήπεδο, είχαν γίνει κάτι τέτοια. Και ο Ζουρίδης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής γιατί είχε πολλές απουσίες φέτος. Άρα οι απουσίες αυτές είναι γιατί ήταν τραυματίες και δεν έχει κατέβει. Σιγά μην μάθει να τον κερδίσουν. Και ο άλλος δεν είχε συμμετοχές, γι' αυτό δεν κατεβαίνει. Άρα δεν τους μετράμε λοιπόν. Είπες πλήρης όμως. Αυτοί που ήταν, που είχαν δικαίωμα ήταν εκεί. Ναι, αυτοί που, ήταν που είχαν δικαίωμα ήταν εκεί. Αντώνη, ήταν, πει, τι τραβάς, Αντώνη. Πείτε λίγο την κίνηση που κάνω και στους δυο σας, που θα πείτε τι και πώς. Ναι, εγώ την έφαγα ήδη. Εμένα δεν με μετράς ούτως ή άλλως, είτε παίζω είτε δεν παίζω. Οπότε ο μόνος που έλειπε είναι ο Μαρινός ο Σιαπάνης, που από ό,τι βλέπω εγώ, η ομάδα έκανε μια ανατροπή και έκανε και μια πρόκριση με αυτόν στον πάγκο μόνο. Ναι, αλλά υποχθόνια λέει, απ' δεν έχει. Έτσι, να τα λέμε όλα. Άντε, είχαμε και τον Γαλάνη με 9 δάχτυλα. Αυτού απλά το ένα δάχτυλο δούλευε λίγο, το δικό μου έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Καλά ζευγάρα μα για εσάς όμως, Μαρίνα. Σε φάση που δεν πήρες φάουλ, θέλω να τα λες, αυτά θέλω να μου λες. Δεν θέλω να. Δεν θέλω από κάτι γιατί τα παιδιά που μας φερήξαν σε εκείνο το μάτς μας φερήξαν στο επόμενο και ήταν εξαιρετικοί. Να τα λέμε κι αυτά. Ωραία. Με λυπηθήκανε. Αλλά εκείνη την ημέρα, ναι, δεν πήρα τίποτα. Και μετά το δάχτυλό μου να κρέμεται. Να πούμε ότι ο Μαρίνος έχει χαρίσει και μία από τις πιο αστείες στιγμές στα Funny Moments φέτος. Να τα πεις. Τρομερή. Για μαντή, εσύ που τα ξέρεις. Έκανε και μια παρόμοια σε αυτό το μάτς του τελευταίου Σέργης, σαν εμένα. Που του δώσανε την μπάλα κάτω να κάνει λίγα, σηκώθηκε με την μπάλα και ξανά έπεσε. Ναι, και δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Ναι, κανείς δεν κατάλαβε τι έκανε. Τρομερό. Με όποιο δάσκαλο καθίσει. Ναι, έτσι. Είχε δει τα βίντεο. Ωραία, πάμε στα σοβαρά τώρα γιατί μου πέσε το σοβαρό. Κοίτα, ναι, όπως είπες, έλειπε, είχαν την απουσία τα παιδιά. Που εγώ είχα κάνει σκάουτινγκ γιατί είχα πάρει σοβαρά το ρόλο του προπονητή. Έβλεπα βίντεο τρεις ώρες πριν έρθω, είχα κάτσει στο γραφείο και έβλεπα. Πάω, μου λένε δεν θα έρθει, λέω τι θα κάνω τώρα. Αλλά εντάξει. Εγώ το. Ναι, γιατί αυτό είχα σχεδιάσει. Αλλά μπήκαμε σοβαροί, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένα, κάτι που δεν συνηθίζουμε. Πήραμε διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο εύκολα. Μετά, όσες φορές πλησιάσανε, πήρα time out, άρχισα να βρίζω τη μία την άλλη, ήμουν ήρεμος να τους βάλω σε ρυθμό. Και εντάξει, γενικά δεν νομίζω ότι δυσκολευτήκαμε ουσιαστικά στο μάτς. Μας μπήκαν και τα σούτ, ήμασταν πολύ εύστοχοι. Φυσικά είχαμε καλές αποστάσεις, παραδόξως. Ναι, νομίζω ότι το μάτς μας πήγε καλά. Πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν κυνηγούσαν καν ο μικρόκοσμος. Δηλαδή είχαν βάλει λίγο από πολύ νωρίς στο κεφάλι. Από την αρχή ότι δεν μπορούν. Εντάξει, πήγανε λίγο, το παλέψανε πολύ και στο τρίτο, τέταρτο. Κάναν δύο φορές την ανατροπή, το ρίξαν κάτω από τους 10, στους 9, στους 7. Αυτό όμως μέχρι εκεί δεν είναι ότι. Αλλά δεν είχαν και πολλές λύσεις, εμείς είχαμε πιο πολλές στον πάγκο. Είχατε πάγκο, είχατε προπονητή κανονικό. Είχαμε κανονικό προπονητή. Ο προπονητής, ο κανονικός, ο προπονητής πρόεδρος παίχτης Παύλα. Όλα. Λέει για συγκεντρωμένους παίχτες οι οποίοι είχαν πάρει ήδη από πριν υπόσχεση πριν. Έτσι. Τα λέμε αυτά. Είχαν φάει καλά καταρχήν στο προηγούμενο από στην προηγούμενη πρόκληση. Έτσι. Είχαν φάει. Σοβαρά. Και τώρα, όταν θα πάμε στο επόμενο παιχνίδι, θα σου πω τι ζητήσανε και τι άκουσα ότι λέγανε, γιατί αυτό έχει ψωμάκι περισσότερο. Του είδε καθόλου, έχει εικόνα, Μιχάλη. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο Μαρίνο. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι ομάδε, δεν έχω δει το μάτς. Μ' αρέσει τώρα οι καλεσμένοι έτσι ταυτίζονται. Λοιπόν, πάμε σιγά χάμε. Ναι, με τα πολλά, πάμε λίγο στην οχτάδα μας. Και δεν πάμε. Το ίδιο, να σχολιάσουμε λίγο τα δύο άλλα ζευγάρια και μετά να πάμε σε εσάς. Θα πάμε πρώτα στο μάτς του Τρυπόντου. Πόρτο Ράφτος, Αλκοολικός Αστέρας.
θα παίζω, έχω κάνει εικόνα ένα γήπεδο που παίζουν ρολόι, ναι. 5 από τη μια και 5 από την άλλη. Και πετροβολάνε. Ναι. Και πυροβολάνε μάλλον, παύλα πετροβολάνε αναλόγως την μέρα. Και όποιος καταφέρει και βάλει την μπάλα περισσότερες φορές στο καλάθι, θα μπει. Δεν βλέπω κάτι άλλο σε αυτό το ναι, μάτς. Όχι, δηλαδή όχι. Θα, πιστεύω θα έχουμε ρεκόρ τριπώντων. Όχι απαραίτητα να μπουν. Θα έχει πολλά, δεν έχουν ψηλούς καταρχάς. Να φύγουν από τα χέρια τους. Και πίτσιλος με Παπαγιαννάκο να παλεύουν οι δύο ψηλοί που έχουν ένα σε κάθε ομάδα. Λοιπόν, εγώ εδώ θα δώσω μικρό προβάδισμα στο Γιάννη Σιαχάμι. Και εγώ πιο μεγάλο όπως ένα μόνο. Με τους Porto Raptors, λόγω του ότι είναι λίγο πιο υγιής η ομάδα στο σύνολό της. Σε σχέση ενώ με τον Αλκοολικό Αστέρα που τώρα του προέκυψαν και κάποιες ατυχίες. Που... Ανατομικά υγιής, όχι πνευματικά. Ναι, όχι, ανατομικά, ανατομικά. Εντάξει. Ανατομικά. Okay. Και μπορεί και όλος ο Αλκοολικός να έχει αδειάσει μετά τη Ρεμάλ, ίσως. Όχι, μπορεί, τι αδειάστο. Εδώ γιατί την είχε πολύ άγχος. Γιατί την είχε πολύ άγχος. Οπότε με όλο το σκηνικό και το background και όλο αυτό θα δώσω λίγο προβάδισμα στους Porto Raptors. Εγώ θα δώσω 65-35, θέλω να το πω. Ωραία. Στους Porto Raptors. Βγάζει σχολίαση τώρα. Καθόλου. Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και αγαπάω πάρα πολύ τον Άκη Αντωνόπουλο. Είναι, τον θεωρώ πραγματικά αδερφό μου, το λέω πραγματικά και α είναι και τρίφιλος. Λοιπόν, Μιχάλη, πες μας δύο λόγια. Θεωρώ, εντάξει, μεγάλη αποσία όπως είπαμε του Παπασπύρου, αλλά επειδή την έχω δει την ομάδα και είναι πολύ καλή ομάδα τα παιδιά του Αλκοολικού και από ό,τι ξέρω ήταν πέρυσι Ντεβέρνα και έχουν πέσει. Ναι, ναι. Πέρυσι παλεύαν τη μισή χρονιά να ανεβούν και στο δεύτερο μισό κατρακυλήσαν και πέσανε. Τα παιδιά του Porto Raptors δεν τους ξέρω, δίνω πιο πολύ Αλκοολικό. Ναι, αλλά θεωρώ, είπαμε. Porto Raptors έχουν και θάλασσα. Έχουν και θάλασσα. Δεν το σκέφτηκες αυτό καλά. Γιατί στηρίζεις το σπίτι σου, να φανταστώ. Έτσι ακριβώς. Έτσι, ναι, γιατί όλοι. Την ομάδα του ομίλου, εντάξει. Όλοι στηρίζουν λίγο το σπίτι τους, γιατί ξέρεις, παίρνουν και αυτοί λίγο μπουστάρισμα. Ότι όσο πιο καλοί οι δικοί μας προχωράνε. Γι' αυτό και εμείς. Τόσο και εμείς είμαστε καλύτεροι στη χρονιά. Μαρίνο. Θα κάνω το ίδιο κι εγώ, να στηρίξω Porto Raptors. Εντάξει, ναι, αυτό που είπατε βασικά θα είναι ένα μάτς με πολύ τρίποντο. Όποιος θα βάλει, μάλλον θα είναι και ο νικητής. Απλά αυτό που πιστεύω, τους Porto Raptors τους ξέρω καλά, τον Αλκοολικό, τον θυμάμαι από πέρσι, πρόπερσι κτλ. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Νομίζω ότι επειδή οι Porto Raptors είναι λίγο πιο αθλητικοί, έχουν κάποιους αθλητικούς παίκτες, μπορεί να παίξουν και καλή άμυνα. Ότι αν είναι πιο σφιχτή στην περιφερειακή άμυνα, θα έχουν καλύτερες πιθανότητες στα δικά του σουτ, γιατί είναι πιο αθλητικοί. Οπότε θα τους δώσω κι εγώ ένα μικρό προβάδισμα. Τώρα να είναι 60-40, να είναι 55-45, πάρτε ό,τι θέλετε. Και φαντάζομαι ότι πλέον όλοι θα έχουν μελετήσει τους αντιπάλους. Δηλαδή, όταν φτάνεις εδώ που έχεις φτάσει, σίγουρα βλέπεις. Βίντεο. Βλέπεις κάτι, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πας τώρα έτσι κουτουρού. Ξυπόλυτο στα γκούρια. Ναι. Να το πω. Ή ξεβράκωτο στα γκάθια. Ανάλογα. Λοιπόν, επόμενο. Και ένα συνδυασμό. Ναι. Επόμενο ζευγάρι. Η West Side με τον Ανακασιακό. Εδώ θα γίνει. Τοπικό ντέρμπι. Το πανηγύρι. Ναι. Το πανηγύρι. Θα έχει κόσμο Ανακασιακό, φαντάζομαι. Και εγώ έτσι φαντάζομαι. Θα έχει ένταση, θα έχει δύναμη, θα έχει νεύρα, θα έχει ματσούκι. Θα έχει. Ματσούκι, σίγουρα. Θα έχει σκορ, θεωρώ και από τους δύο. Υψηλό σκορ, ναι. Θα είναι ματσάρα. Εγώ θα έδινα και ένα ποσοστό στην παράταση. Όπα! Σε αυτό εδώ. Πληρώνει καλά αυτό. Αυτό πληρώνει καλά. Σε αυτό εδώ το ματς. Αλλά θα δώσω μικρή έτσι. Ναι. Στο να φύγει μπροστά, στον Ανακασιακό. Μες μάγκιν, φαντάζομαι. Πάντα μιλάω για πλήρες ρόστερ. Okay. Έτσι, τώρα άμα δεν πάει δεν ξέρω. Okay. Αλλά με βάση εικόνα συνόλου, λέω ότι πληρώνει παράταση και ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο Ανακασιακός θα βρεθεί στο Final Four. Μιχάλη, για πες μας. Η West Side είναι στο ίδιο στυλ με τον Ανακασιακό, έτσι δυνατή ομάδα. Ναι. Και έχουν και τον πρώτο τριμποντέρ, έτσι, της κατηγορίας. Θεωρώ, όπως είπατε, ότι ήταν πολύ δυνατό το match. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεφύγει και αν θα πάει πολύ ψηλά το σκορ. Αν είναι πλήρες οι ομάδες, θεωρώ από τον Ανακασιακό που έχω δει, δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Ανακασιακό. Ψηλό σκορ γενικά, επειδή το νομίζω ότι από εδώ και πέρα οι ομάδες θα παίζουν και άμυνα. Οπότε εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιο μάτς θα πάει αρκετά ψηλά. Έτσι νομίζω.
Εκτός από το δικό σας, θα πούμε μετά. Όλα τα άλλα όμως είναι κλειστά μάτς. Okay. Μαρίνο. Εγώ θα κάνω το γνωστό. Αν δεν βενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σπλακώσει. Οπότε θα πάω με αυτού που ήταν στον όμιλό μας. Τη Westside. Ναι. Γιατί όμως. Γιατί δεν έχω δει ποτέ τον Ανακασιακό. Εντάξει, πρέπει να έχουν και κάποια χαρακτηριστικά όμως οι Westside. Για να του στηρίξει. Ναι, ναι. Είναι ομάδα που έχει σκληράδα. Είναι ομάδα που παλεύει σε όλο το match. Έχει το παιδί με τα τρίποντα που είπατε. Συγγνώμη, δεν συγκρατώ ονόματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ο οποίος είναι πολύ καλός και άμα βρει σουτ μπορεί να σε σκοτώσει. Θα βρει σουτ σίγουρα. Ναι, εντάξει. Ναι. Μπορεί να μην τον αφήσω να βρει σουτ, να είναι αυτό το κόλπο. Ναι. Υποτίθεται κάνουμε scouting, λέει. Ναι, δεν ξέρουμε με τι συστήματα θα κατέβουν οι ομάδες. Ναι. Αλλά επειδή έχει αυτή την ικανότητα, ακόμα και μάτς που τους ξεφεύγουν, τα γυρνάνε. Δηλαδή με εμάς κάπως έτσι γίνει το ένα μάτς, αν θυμάμαι καλά. Οπότε θα τους δώσω για να πενέψω και το σπίτι μας και να πούμε ότι είχαμε φοβερό όμιλο και πάμε όλοι για Final Four. Καταλάβεις. Εκτός από τη δεύτερη ομάδα, τρίτη. Εμάλκο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, νομίζω Μιχάλη, το ματσάρισμα αυτό που έχει γίνει, πρέπει να το έχει στείλει ο μπασκετικός θεός. Τον Πυράγκας Πλουμποράπτος. Δεν τους βλέπω. Ποιοι είναι οι επόμενοι? Όπα! Αυτά μ' αρέσουν. Επιτέλους, άντε. Άντε, επιτέλους. Βαλέτζι, σε ψάχνω. Νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να ξεχωρίσει επιτέλους ότι ο χωρισμός που έγινε. Μας έχουν πάρει δύο μάτς φέτος. Δεν θα πάρουμε και εμείς ένα? Για πες. Το καλό. Το καλό, αυτό που πρέπει. Έτσι. Εντάξει, μας αρέσει αυτό το ματσάρισμα πάρα πολύ. Α, σας αρέσει κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλά, εννοείται. Το... Πρέπει να ξεχωρίσουν τα παιδιά από τους άντρες. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε, μόνο τελικό άμα ήταν να πάμε να γίνει αυτό το ματσάρισμα. Τσούμπα, δεν τους βλέπω. Πάμε παρακάτω. Ποιοι είναι οι επόμενοι? Μ' αρέσει. Εντάξει. Off the record είναι πάρα πολύ καλή ομάδα για τα παιδιά. Γνωρίζονται, δηλαδή, τους έξι που ήταν πέρυσι και σε εμάς. Γνωρίζονται από παλιά, από ό,τι ξέρω, από τον Προμπονά. Παίζουν μεταξύ τους χρόνια. Γυρίζουν πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Έχουν τον Αβούρη, ο οποίος είναι πολύ καλός παίχτης. Από τους πιο καλούς της κατηγορίας, νομίζω. Αλλά έχουμε και εμείς. Έχουμε Βαγγέλου πρώτο στα κλεψίματα. Έχουμε Χαϊδάκη που είναι πρώτος, νομίζω, δεύτερος στις assist. Εντάξει. Το έχουμε μελετήσει το παιχνίδι. Χαϊδάκης είναι απολαυστικός. Θα δείτε, θεωρώ, ένα πάρα πολύ καλό μάτς την Κυριακή. Μακάρι, μακάρι. Α, Κυριακή, εγώ είμαι. Εγώ θα Κυριακή, 6 ώρα. Μπασκετάκι αρένα. Έτσι, μαζευτείτε όλοι. Μαρίνο. Εδώ. Φρέντς. Καμπεόν αθηνικό στάρ. Εσύ δεν είσαι πολύ χαρούμενο αυτό το ματσάρισμα. Για πειράχα θα μην... Όχι. Θα μας πει κατευθείαν για τους δικούς του. Μάλλον ούτε με να μάθει, δεν είναι. Όχι, απλά στο λέω να μην αισθάνεσαι άσχημα. Θα πει μετά εσύ τι να πει. Βλέπω γενικά ότι αυτοί κάνουν κουμάντο. Πε. Αυτό ξεκάθαρα. Ναι. Δεν πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενο με το ματσάρισμα αυτό. Μας εξομολογήθηκε κιόλα ότι οι Φρέντς έχουν πέρασει από πάνω δύο φορές. Έτσι. Θα σου πω. Αν ήμασταν πλήρεις, θα ήμουν πολύ χαρούμενος για το ματσάρισμα, γιατί θα ήθελα να το παίξουμε το μάτς και να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Γιατί και τις δύο φορές που παίξαμε κάτι μας τύχαινε συνέχεια. Τη μία δεν παίζανε η μισή, την άλλη είχαμε πολλές αποσύρες. Δεν τους έχουμε παίξει ποτέ με πλήρες ρόστερ. Δηλαδή και τις δύο φορές κατέκαμε 6-7 παίχτες εμείς και αυτοί κατεβάζουν εδώ δεκάδα. Οπότε ναι, δεν θα σου πω ότι είμαι φοβερά χαρούμενος έτσι όπως είμαστε τώρα, γιατί έχουμε τις απουσίες που είπαμε πριν, που δεν τις μετράτε ή τις μετράτε. Έχουμε και άλλες δύο απουσίες μάλλον για το μάτς, γιατί ο Δελιδάκης είναι εκτός Αθήνων λόγω επαγγελματικού ταξιδιού και δεν θα μπορεί να είναι, μεγάλη απουσία. Ναι. Μάλλον και ο Γαλάνης στο δάχτυλό του είναι σε χειρότερη κατάσταση, γιατί έχει παίξει δύο μάτς με χτυπημένο δάχτυλο και γίνεται όλο και χειρότερο και είναι οριακός κι αυτός. Και αυτά, δεν έχουμε κι άλλους παίχτες. Ο Φλάσκος επίσης είναι εκτός Ελλάδος που δεν έχει έρθει στα δύο μας στο play-off. Και το ρόστερ μας 9 είναι. 9 ήμασταν δηλωμένοι για τα play-off. Ναι, άρα ψηλή. Τρεις και ελάχιστο σουτάρι τρίποντα. Και τέσσερις εγώ που λείπουμε. Ναι, ψηλή και ελάχιστο σουτάρι τρίποντα. Και ό,τι γίνει. Ακριβώς. Μπορεί να σας ξέρω καλύτερα από εσάς εγώ. Ναι, αυτό. Σταυρό, κομποσκίνια. Έχουμε ετοιμάσει κάτι προπονητικά τρίκ που δεν τα περιμένετε. Απλά δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σωστά. Έχω στείλει κάτι βίντεο, αλλά. Σημασία δεν έχει προορισμό. Το ταξίδι είναι. Έχω βρει τώρα, μιλάμε για τρομερά πράγματα να γίνουν. Πάντως ψηλήσουν εξαιρετικοί και οι τρεις. Καλή και ο Αργεντίνης και ο Τόλιας και ο αγαπημένος μου ο Στέλιος. Είναι φοβερό παιδί ο Στέλιος. Πάντως, παιδιά, εγώ να σας πω ότι αν περάσετε και οι δύο, μετά παίζετε μεταξύ σας. Έτσι δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
αν περάσετε και δύο τα ζευγάρια σας, Μπιράνχας, καμπεόν, εθνικό σταρ, παίζετε μεταξύ σας. Σε εισαγωγικά είναι τα δύο outsider όμως. Ναι. Συγγνώμη, εμείς έχουμε περάσει, είπαμε. Το έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Μην μου τον ταράζεις. Λοιπόν, πες μας, Κουλιάμπη, λίγο τη γνώμη σου για τα δύο ζευγάρια αυτά. Κάτσε, με τρόμαξες. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Μπιράνχας στον Μποράπτορος. Τον Μποράπτορος, κατά την άποψή μου και μου και πολλών άλλων, είναι το φαβορί για να πάρει τον τίτλο. Δύσκολα μπορεί κάποιος να τους αντιμετωπίσει, ειδικά με τα κορμιά που έχουν και με τα μπασκετικά κορμιά που έχουν. Μπιράνχας βέβαια, επειδή είναι μια ομάδα πολύ γουστόζικη, μου αρέσει πολύ να τους βλέπω. Και δεν το λέω επειδή είναι ο Μιχάλης εδώ και να μην ήταν πάλι το ίδιο θα έλεγα. Έχω μια αδυναμία στο Χαϊδάκι, τον ταχυδακτηλουργό όπως είπα πριν. Και επειδή είναι και μάτς το οποίο έτσι είχε αυτή την ιντριγκούλα, παλιόφιλοι, παλιές συμπαίκτες κτλ. Πολύ ωραία να το δούμε, πολύ ωραία για μένα να το περιγράψω αυτό που κάνω. Δίνω φαβορί του Μποράπτορος εγώ. Έτσι, ένα 95-5 λέει όχι. Όχι. Ένα 60-40 όμως το δίνω στα παιδιά, γιατί τους θεωρώ σου λέω φαβορί, οπότε είναι σαν να αλλάζω τις προβλέψεις μου. Λοιπόν, Friends, καμπιόν εθνικό σταρ, όπως είπα στο Μαρίνο, ο εθνικός step up, έχει πολύ καλή ομάδα, την οποία μάλλον την έχουμε υποτιμήσει όλοι της διοργάνωσης. Νομίζω ότι το είπα προχθές και στην συνέντευξη και το είπα πραγματικά. Σίγουρα οι αποσίες αλλάζουν λίγο το στάτους, αλλάζουν λίγο τις ισορροπίες. Οι Friends, όσα μάτια τους έχω δει, είπαμε, η ενέργεια, πολύ πιεστική άμυνα, ασφυκτική άμυνα, coach Ποντίκης που παίζει ρόλο γιατί είναι ένα παιδί το οποίο χρόνια, ας πούμε, κάνει και σε elite και σε master και με τα παιδιά είναι φίλος κτλ. Σίγουρα οι Friends είναι το φαβορί. Θα αφήσω ένα μικρό παραθυράκι όμως για τον εθνικό. Θα αφήσω. Λίγο εκεί με τους ψηλούς, δεν ξέρω. Τους πιστεύεις, πιστεύεις τους θα πιστεύω, βάλει τρία τρίποτα ως Σέρχης. Με το χέρι στην καρδιά πολύ, τα λέει, παιδιά, με το χέρι στην καρδιά πιστεύω, τα λέει. Τους πιστεύω πολύ και Λάγιο, 5-6 τριποντάκια να προχωράμε. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που τα Μπιράνχας με επιβεβαίωσαν ότι είναι ομάδα που μπορεί να πάρει την άνοδο. Που αν και δεν μας πίστευες. Όχι. Μεγάλη έκπληξη έλεγες με τους άλλους Lions και τέτοια. Και όχι, το κατάλαβα, μεγάλη δηλαδή. Έκπληξη και η διαφορά που είδα. Όχι τόσο το εγώ μπορεί να μόνο. Είμαι αδιάβαστος, αλλά έχω από πίσω team το οποίο κάνει δουλίτσα. Έχεις δίκιο. Ξαναλέω όμως ότι χαίρομαι που φτάσατε μέχρι εδώ. Θεωρώ όμως ότι μέχρι εδώ ήσασταν. Συγγνώμη που θα το πω. Θεωρώ δηλαδή ότι είστε πολύ ατύχοι. Πάρτε στο σπίτι σου να σου πει και του χρόνου. Έτσι είναι αυτό, έτσι είναι αυτό. Να έρθει στο σπίτι του Διαμαντή να σου πει. Που πέσατε πάνω στο Μποράπτορς. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο το ματσάρισμα. Θεωρώ ότι είναι πάρα 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 πολύ καλή ομάδα. Προσπαθούσαν να μας αποφύγουν οι προβλήσεις. Πήγαν να χάσουν, δεν το είδες. Και θεωρώ ότι μόνο οι Friends μπορούν να τους σταματήσουν. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τελικό θα είχαμε προμποράπτος Friends, οπότε θα δώσω μικρό προβάδισμα, μικρό, όχι μικρό, βασικά μεγάλο προβάδισμα, στους προμποράπτος γύρω στα 70-30. Βέβαια, τσούκου τσούκου, δεν σας πιστεύει, σας λέω για ένα τελικό στο τέλος. Εγώ. Να. Έτσι. Λέγε τέτοια εσύ, λέγε τέτοια, καλά πάμε. Ανέστη στον πεθαμένο είμαι εγώ. Από την άλλη, Friends, εθνικός star καμπεών, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό τους Friends, αυτή τη στιγμή που είπα πριν 10 δευτερόλεπτα ότι θεωρώ ότι θα είναι στο τελικό. Ναι. Έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι η πιο πλήρης ομάδα της κατηγορίας. Η πιο πλήρης? Ναι. Θεωρώ ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ στα δικά μου μάτια. Από όλους. Στα δικά μου μάτια. Και τι αντίδραση έκανα κάτι. Επειδή βλέπω τη φάτσα σου που μου σουφρώνει στα φρύδια, γι' αυτό. Από το coach μέχρι ψηλό guard shooter για τα σχετικά. Θεωρώ ότι είναι για τελικό οι Friends και μετά τις αποσύσεις κιόλας που είπε ο Μαρίνος. Πιστεύω πρέπει να γίνουν ακραία πράγματα για να περάσουν. Θα μας πει, τι έχει τάξει ο Μαρίνος. Για να... Ναι, μόνο αν έχει τάξει Σκορπιός είναι για σένα. Τι Σκορπιός, εγώ άκουσα. Για Σκορπιό είμαστε. Εγώ άκουσα για Βέρτη. Άκουσα Βέρτη από το στόμα του Λάγη κιόλας. Θα παίρναγε. Θα δώσω επίσης ένα 70-30 στους Friends. Αυτά. Να μας πει ο Μαρίνος τι έχει τάξει. Έχουν ζητήσει, Βέρτη. Τι έχουν ζητήσει. Ισχύει. Ό,τι και να θέλουν, άμα κερδίσουμε θα γίνει. Είναι απλό. Δεν θα μεγάλω τα γραφή του στην ομάδα σου. Ό,τι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε εδώ. Λοιπόν,
Αυτό ήτανε, Στέφανε. Εντάξει. Σου φύγε το μαράζι. Μου φύγε το μαράζι. Δεν ξέρω εσύ τώρα βέβαια αν σου λείψει ο Αντώνης. Εγώ ξέρεις αγαπώ, πάντα μου λείπει ο Αντώνης, γιατί με τον Αντώνη υπάρχει μια άλλη σχέση πλέον. Το καταλάβω, γιατί... Εντάξει. Πολύ κολλητά, πολύ κολλητά. Ναι, μάτσι. Ναι. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Μιχάλη δεν φαίνεται. Τον στεναχώρησε λίγο το Μιχάλη. Μιχάλη, συγγνώμη. Θα σας δείξω μετά, δεν θα πάτε. Να πω και κάτι καλό. Συνέχισε εσύ να λες ο Μιχάλης Οδέτσης, άσου άλλους Χαϊδάκης, Ευαγγέλου, Αναγνωστόπουλος, Κύρκος, δεν υπάρχουν. Μιχάλης Οδέτσης. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στους δύο. Πραγματικά... Αν θέλετε κι εσείς να μας τρίψετε στα μούτρα ότι οι προβλέψεις μας πάνε στον κουβά όπως κάνουν οι υπόλοιποι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για μένα θα είναι πρώτη φορά έτσι κι αλλιώς. Πρώτη φορά κάνω podcast. Ναι, εσείς τώρα. Γενικά, πρώτη φορά κάνω γενικά. Τώρα θα πάρεις το βάπτισμα εσύ, ναι. Σε περάσαμε. Θες να κάνεις κι εσύ μια αποφώνηση, να πεις ένα γεια στα γεια, παιδιά. Όχι, ούτως ή άλλως ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είστε και οι δύο έτσι, πολύ αγαπημένοι. Καλά, για μας υπάρχει πολύ αγαπημένος κόσμος γιατί έχουμε γίνει μια οικογένεια όπως καταλαβαίνετε. Δεν μιλάμε με κακία για κανέναν. Το ξαναλέω και θα το ξαναπώ γιατί ακούμε κάτι διάφορα, ας πούμε, ότι υποτιμάτε την ομάδα μας και τέτοια. Παιδιά, πλάκα κάνουμε, μπασκετάκι είμαστε. Έτσι. Πολλά συγχαρητήρια να δώσω στα παιδιά που το κάνουν αυτό τόσο καιρό. Στην Κλικερία, στον Αντώνη που λείπει και στον Διαμαντή που είναι στην ηχοληψία από πίσω. Καλή επιτυχία στις ομάδες σας. Όπως και να έχει, θα αγαπιόμαστε. Νομίζω δεν έχουμε παράπονο πάνω σε αυτό. Πασχετά, είναι κάποιος κοινικά, κάποιος χάνει. Όποιος, όχι, είναι άθλημα. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Το είπε ο Βασίλης Μπουργκαζάς. Παιδιά, ένας θα κερδίσει. Δεν γίνεται κερδός και δύο. Θα ευχηθώ στα παιδιά του Μαρίνου να παλέψουν πολύ για το Βέρδι. Εσύ θα μας μεταδώσει. Όχι, είναι ο Αντώνης. Είναι στο 7, δεν είμαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Που αυτό προσκλήθηκα ουσιαστικά, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ πρέπει να το κάνω αυτό να ευχαριστήσω. Καλή ακρόαση στον κόσμο που θα μας ακούσει. Ελπίζω να είναι παραπάνω από ό,τι είναι συνήθως, γιατί είμαι και εγώ μπροστά. Αυτά, παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εγώ πριν κλείσω, θέλω να κάνω μια ερώτηση στους δύο Ολυμπιακούς του τραπεζιού. Στους δύο είπα. Στους δύο. Τι θέλουμε, Μονακό ή Μπαρτσελόνα? Μπαρτσελόνα. Γιατί όμως, πρέπει να το τεκμηριώσουμε αυτό. Πώς θα γίνει? Γιατί θεωρώ ότι η Μονακό. Πώς το λένε, και με μειονέκτημα εμείς είναι λίγο δύσκολο να την περάσουμε. Ενώ την Μπαρτσελόνα. Γιατί τα κορμιά. Με μειονέκτημα θα έχουμε και την Μπαρτσελόνα. Με μειονέκτημα θα έχουμε και με τους δύο. Ναι, αλλά τα κορμιά της Μονακό θεωρώ ότι είναι λίγο πιο. Αθλητικά. Ναι. Και ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ενώ με την Μπαρτσελόνα έχουμε κάποια. Θα πω και εγώ, αλλά θέλω να ακούσω και τη γνώμη του Μαρίνου. Γιατί με τον Μαρίνο θα ρωτήσω ποιον θέλει αντίπαλο, γιατί εμείς έχουμε πλεονέκτημα. Οπότε θα ρωτήσω μετά ποιον θέλει. Θα πω και για τα δύο. Ωραία, ναι, μας αρέσει αυτό. Εγώ λοιπόν θα πω ότι το μεγάλο μας πλεονέκτημα με την Μπαρτσελόνα είναι ο προπονητής. Ξεκάθαρα. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει προπονητή. Ένα παιδί καινούργιο το οποίο τώρα μαθαίνει. Σε σειρά πενταγώνων θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας θα το καταπιεί. Εκτός αν τα βάλουν όλα όπως βάλαν στο σεφ φέτος. Τη Μπαρσελόνα που τα βάλαν όλα φέτος. Τη Μπαρσελόνα. Να πω ότι ήθελα Παναθηναϊκό. Στο ματσάρισμα. Στο ματσάρισμα του Παναθηναϊκού υπερτερούμε ξεκάθαρα. Το λέμε στου δύο τριφυλοφόρους του τραπεζιού. Πε Μαρίνο, εσύ. Μαρίνο. Τι θέλουμε. Να πω για τον Ολυμπιακό πρώτα. Ναι. Που μου είναι πιο τριγκαδόρικο. Εγώ σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν όλοι, πιστεύω ότι Μονακό πρέπει να κοιτάξει να πετύχει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει έδρα. Την έχει πιο εύκολη. Δεν έχει έδρα. Και δεν έχει και τόσο γεμάτο ρόστερ. Η Μπαρτσελόνα έχει πολύ πιο γεμάτο ρόστερ. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Επίσης, είναι καλός ο προπονητής της. Μπορεί να είναι. Ναι, είναι καλός προπονητής, δεν είναι κακός. Είναι σε μια ομάδα πρώτη χρονιά, άπειρος είναι, αλλά έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Και έχει καλό ρόστερ. Έχει καλούς γκάρτ, έχει καλούς ψηλούς που μπορούν να σκοράρουν. Έχει πολλούς ψηλούς. Η Μονακό δεν έχει πολλούς ψηλούς. Έχει 2,5 ψηλούς. Ναι. Ειδικά στο 5 είναι ο Ντόντα Χολ και ο Μοντεγιά. Που ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός εκεί. Οπότε έχει να ματσάρει η Μπαρτσελόνα περισσότερο. Και έχει κέντρα, έτσι. Και όσο και να λέμε τώρα εδώ στην Ελλάδα, αυτά είναι λούζερο, ένα είναι λούζερο, άλλο μόνο εμεί τα λέμε. Εντάξει, μην τα. Για πες τα δικά μας. Και εμεί τι θέλουμε. Εμεί, όποιο. Δεν έχουμε κάτι να θέλουμε. Ας έρθουν όλοι στο άκρα να μας κερδίσουν μια φορά. Έτσι, μπράβο. Και έτσι θα κλείσω. Φιλιά πολλά. Καλά playoff σε όλου. Καλή επιτυχία σε όποια ομάδα πες στο άκρα. Μετά για αυτά, και πολύ, πολύ, πολύ μπάσκετ. Φιλιά. Φιλιά.